Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη από τις 10 σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι. Ουκρανία και Ρωσία θα συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες τους επίσης, ψηφιακά αύριο Παρασκευή 1η Απριλίου, όπως δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέα ρωσική επίθεση. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μέχρι στιγμής για να γλιτώσουν από τη ρωσική επιθετικότητα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ 2,5 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί εκτός της χώρας τους. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες πως υπάρχει ένταση μεταξύ του Πούτιν και της στρατιωτικής του ηγεσίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατά καιρούς αρνούνται να υπακούσουν στις εντολές και σε μία περίπτωση κατέριψαν κατά λάθος δικό τους αεροπλάνο. Οι φιλορώσιοι αυτονομιστές του Ουκρανικού Ντομπάς υποστηρίζουν ότι ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της περιφέρειας του Λουγκάνσκ και περισσότερο από το μισό αυτής του Ντονέτσκ, καθώς η Μόσχα έχει καταστήσει προτεραιότητά της στην κατάκτηση αυτών των εδαφών της Ανατολικής Ουκρανίας. Συναγερμός και στο ραδιενεργό κόκκινο δάσος του Τσέρνομπιλ, καθώς Ρώσοι στρατιώτες που έχουν καταλάβει το εργοστάσιο οδήγησαν τα τεθωρακισμένα οχήματά τους χωρίς προστασία κατά της ραδιενέργειας μέσω της εξαιρετικά τοξικής ζώνης, σηκώνοντας σύννεφα ραδιενεργή σκόνη σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Η Ρωσία δεν αλλάζει τους όρους των συμβάσεων όταν αξιώνει την πλήρη ή την πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια, αλλά προστατεύει τα συμφέροντά της, υποστηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Σκέψεις για αποδέσμευση ενός εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου την ημέρα από τα αποθέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα ενδεχόμενα να γίνουν οι ανακοινώσεις. Οι τιμές πάντως του αμερικανικού αργού υποχώρησαν κατά 5,5% μόλις κυκλοφόρησε η πληροφορία αυτή. Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης σήμερα ότι έκανε 14 προσθήκες στη λίστα της με τις κυρώσεις κατά της Ουκρανίας λόγω του πολέμου. Κατά της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, συγγνώμη. Παραμένουν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό μέχρι και την Πρωτομαγιά. Πιστοποιητικά εμβολιασμού και μάσκες θα ισχύσουν κανονικά. Ομόφωνη ήταν η εισήγηση της Επιτροπής για τη διατήρησή τους, καθώς καταγράφεται η αναζωπήρωση της μολυσματικής όμικρον 2 πανελλαδικά, είπε στον 984 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιος Εξαδάχτυλος. 22.451 χθες τα κρούσματα, από αυτά τα 1.439 στην Κρήτη. Απαντώντας σενάρια περί τέταρτου εμβολιασμού, είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι που συζητείται αυτή την ώρα. Είναι θέμα που διαχειρίζεται κάθε χώρα για τα δικά της δεδομένα, όμως είναι απαραίτητος για τους ανθρώπους που δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόν, όπως και τους άνω των 60 που είναι πολύ ευάλωτοι. Αύξηση του οικού φορτίου δείχνουν τα λύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό από τον καθηγητή αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ Νίκο Θωμαΐδη. Σε ιδιαίτερη ψηλό επίπεδο μετράται η συγκέντρωση του οικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά πόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση την έρευνα που διεξάγει και η ομάδα επιδημιολογίας λιμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτη στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, στον οποίο θέτει το επίγον ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης σχολικών συγκροτημάτων και λοιπόν δημόσιων κτηριακών υποδομών της Κρήτης, όπως και της άμεσης ένταξής τους στην πρώτη φάση του μακροσκοπικού ελέγχου του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή. Λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθήκων στην Κρήτη, αλλά και των τελευταίων αλλεπάλληλων σεισμικών γεγονότων, παρακαλούμε να εγκριθούν στο σύνολό τους οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους Δήμους της Κρήτης για την αντισεισμική προστασία των κτηρίων, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τονίζουμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένταξη της πρώτης φάσης του μακροσκοπικού ελέγχου, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει τρεις φάσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης αποκλειστικά υπεύθυνη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της βατότητας του δρόμου Ηράκλειου Βιάνος, αλλά και των άλλων βασικών οδικών αξώνων του νομού Ηρακλείου. Ήταν η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κιγκέρογλου, αναφορά του ιδίου και στην περιορισμένη χρηματοδότηση των 225 εκατομμυρίων ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Οδική Ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα. Οι βελτιώσεις απαιτούν και χρηματοδοτήσεις, απαιτούν και εθνικό σχεδιασμό, δήλωσε μεταξύ άλλων στον 984 ο Βασίλης Κεκέρογλου, μετά την τοποθέτηση του Υφυπουργού Γιώργου Κραγιάννη, θέτοντας θέμα ενδιαφέροντος και προτεραιοτήτων στις αναφορές του και η απαραίτητη συνεργασία όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο για την άσκηση εντονότερων διεκδικητικών πιέσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από διακλάδωση προς Τσαγκαράκη Μετόχη έως τον οικισμό Προφήτη Ηλία και για όσο χρόνο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου στα τμήματα όπου έχουν γίνει κατολισθήσεις με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι βράχοι είχαν αποκολληθεί στις 27 του Σεπτέμβρη 2021 με τα 6 Ρίχτερ. Σκυτάλη σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πήραν οι αντιδράσεις για το νέο χτύπημα της ΕΤΑΔ που καλεί τους τοπικούς φορείς και την αναπτυξιακή εταιρεία Ειρήνη να παραδώσουν άμεσα τα κλειδιά όχι μόνο για την έκταση των 55 στρεμάτων που τους έχει παραχωρηθεί από το 1997 αλλά και του ίδιου του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Μπαράς κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων και επερωτήσεων χθες από πλευράς των τοπικών βουλευτών, ενώ στο χώρο των αντιδράσεων μπήκε και η περιφέρεια με τον Σταύρο Αρναουτάκη να εκφράζει την δυσαρέσκειά του, προαναγγέλλοντας την επιδίωξη άμεσης συνάντησης με τη διοίκηση της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου. Στο Ηράκλειο αναμένεται την Κυριακή ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κεκίλιας, εγκαινιάζοντας την τουριστική ταξιδιωτική σεζόν 2022 στο λιμάνι με τον κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου MySwift 5, το οποίο επέλεξε το λιμάνι του Ηρακλείου ως βάση του ή με ναυτικούς όρους ως homeport. Το κρουαζιερόπλοιο θα ταξιδεύει κάθε εβδομάδα στο Αιγαίο, επιστρέφοντας κάθε φορά στο Μητροπολιτικό του λιμάνι, δηλαδή του λιμάνι του Ηρακλείου. Στο ίδιο πλαίσιο, τη Δευτέρα το πρωί θα πραγματοποιηθούν και τα βαφτίσια αεροσκάφους της ΤΟΥΗ, το οποίο θα ονομαστεί Ηράκλειο, έχοντας νονά την κριτική αθλήτρια Στίβου Ειρήνη Βασιλείου. Κορονοϊός, ακρίβεια και πόλεμος, ο πονοκέφαλος του τουρισμού. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς κάθε εβδομάδα μετράμε διαφορετικά τα δεδομένα, λέει στον 984. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο, Μανώλης Τσακαλάκης. Δεν ανοίγουμε όπως θέλαμε και ο Απρίλιος δεν θα μας δώσει τα αναμενόμενα, σημειώνει, εκτιμώντας ωστόσο ότι αν δεν υπάρξουν επιπλέον αναταράξεις, πως ο συγκεκριμένος μήνας μπορεί να φέρει 180 με 200.000 και ο Μάιος ίσως και 300.000 επισκέπτες. Στις ελπίδες των επιχειρηματιών, οι όποιες απώλειες των δύο αυτών μηνών να καλυφθούν από την κίνηση Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Πακριτή σύσκεψη των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων της Κρήτης αύριο Παρασκευή στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου 10.30 το πρωί με θέμα την προετοιμασία της περιφερειακής συγκέντρωσης στην Κρήτη. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την Τετάρτη 6 Απριλίου, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η απεργία αφορά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και είναι πανελλαδική. Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ο οδηγός του Ιωταχή που στις 17 Αυγούστου 2017 στα Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου παρέσυρε και σκότωσε δύο νέα παιδιά ηλικίας 19 και 20 χρόνων. Επιπλέον, το αφαιρέθηκε το δικαίωμα να οδηγεί. Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικων κοριτσιών από 61χρονο στο Ηράκλειο, οικογενειακό τους φίλο. Ο 61χρονος φέρεται να απειλούσε την ανήλικη πως θα έβλεπε τους οικείους της σε περίπτωση που εκείνη αποφάσισε να μιλήσει, ωστόσο ξεπέρασε τους φόβους της όταν αντιλήφθηκε ότι ο ίδιος προέβη σε ασελγείς πράξεις και σε βάρος της 9χρονης αδελφής της, μιλώντας στους γονείς της. Σήμερα ο ηλικιωμένος οδηγείται στον εισαγγελέα.
Τίτλοι τέλους στο θρίλερ της Πάτρας με τα τρία νεκρά παιδιά της ίδιας οικογένειας. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του 9χρονου παιδιού της. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για το θάνατο και των άλλων δύο κοριτσιών της συλληφθήσας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν για καταθέσεις επίσης τόσο ο σύζυγος όσο και η αδελφή της. Την πλήρη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου σε καύσιμα και φυσικά πρόσωπα ζητούν από την κυβέρνηση 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία τον Σοκράτη Βαρδάκη και Νεκτάριου Σαντορινιού, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για φέτος, κατά 2 δις ευρώ, φέρεται να προχωράει η κυβέρνηση ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τις γραμμές άμυνας για τα νέα μέτρα στήριξης, εφόσον απαιτηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Οι επιπλέον δαπάνες αναμένεται να δώσουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επέκταση του προγράμματος Συνεργασία το δίμηνο Απρίλιο-Μάιο, κάλυψη αναγκών φορέων της γενικής κυβέρνησης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη στο Τάξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σε συνέχεια και των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Βάσει όσων έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, η προθεσμία που θα δοθεί για την υποβολή της φορολογικής δηλώσεων θα είναι 30 Ιουνίου 2022, ενώ το ποσό του φόρου της φορολογικής δήλωσης θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες δόσεις. Διαξηφισμούς μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου και του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσε η αποστροφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. Σωσίβιο σε μια κυβέρνηση που βυθίζεται στα λάθη, στην αλαζονία, στην έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τη χώρα. Δεν πρόκειται να δώσω, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ότι αλλάζει στρατηγική γιατί βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλόγησε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι απέκλεισε ξεκάθαρα τη συνεργασία με όποιον δεν ασπάζεται την σοσιαλδημοκρατία και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής προτιμά συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν απόφαση του ΟΗΕ που διαφυλάσσει την πυρηνική συμφωνία του 2015 ανάμεσα στο Ιράν και παγκόσμιες δυνάμεις παρά τους ισχυρισμούς τους ότι θέλουν την αναβίωση της συμφωνίας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χθες το απόγευμα στη στέπα του Καζακστάν, Ρώσοι και Αμερικανοί υποδέχθηκαν από κοινού τρεις κοσμοναύτες που επέστρεψαν από τον διαστημικό σταθμό με την κάψουλα Σογιούς. Καταιγιστικός είναι ο Βρετανικός τύπος κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας, μετά τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τους 201 θανάτους βρεφών αλλά και 1252 περιστατικά νοσηλείας τα τελευταία 20 χρόνια. Το κυβερνών κόμμα του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στην κορύφωσή της είναι η προετοιμασία του ΟΦΗ για την επανακίνηση της δράσης και τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τη Λαμία. 984. Ο καιρός. Άστατος καιρός για σήμερα, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με αυξητικές τάσεις στα 6 με 7 μποφόρ έως τους 20 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκη στο στούντιο του σταθμού. Καλό μεσημέρι.